Ο Ραϊμόν Βίλντε, ο Θανάσης Μουστακίδης, ο Γιώργος Ντράγκοβιτς out, πόντος για τον Ολυμπιακό 11ος. Και ο Σωτήρης Σαμαριανάκης έτοιμος, αν είναι δυνατόν, πώς έχει πάει αυτό το παιχνίδι. Τρίβουμε τα μάτια μας για να ξυπνήσουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Μουστακίδης, ο Ντράγκοβιτς, ο Ουρμπάνοβιτς, ο 13ος πόντος για τον Ολυμπιακό. 13-2 το σκορ. Και το στάδιο έχει πάρει φωτιές. Όλη η Ελλάδα έχει πάρει φωτιές. Και time out για τους Ρώσους. Τα βαρελότα πέφτουν σωριδών. Υπάρχει μια φοβερή αστυνομική δύναμη προκειμένου να συγκρατηθεί ο κόσμος. Γιατί ο ενθουσιασμός είναι ακράδυτος, κυρίες και κύριοι. Και πολύ φυσιολογικό. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στον κατόφλι να περάσει στο μεγάλο τελικό. Και οι φίλαυλοι έτοιμοι να πανηγυρίσουν, να στήσουν ένα τέλειο το πανηγύρι μέχρι αύριο. Καλό μπλόκο. Τριπλή προσπάθεια, κανονικιότατη βέβαια, από τον Μπασαδόρο, από τον Κουκάρτσεφ. Πέρασε η μπάλα, αλλά βγήκε η άμυνα από τον Ξεροβάσιλα. Τριανταφυλλίδης καρφώνει και φτάνουμε στο ματσμπολ. 14-4 και ο Ολυμπιακός σε ματσμπολ. Ο Ραϊμόν Βίλντε, αυτό το παιχνίδι δεν χάνεται με τίποτα. Ραϊμόν Βίλντε. Πρώτος χρόνος, βγαίνει η άμυνα από Ουρμπάνοβιτς. Ωραία ο Μουστακίδης. Τριανταφυλλίδης με πλασέ, είναι το τέλος. Και είναι το τέλος, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον αγώνα με 3-0. Και βλέπετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Είναι αδύνατο να συγκρατήσει η αστυνομική δύναμη τους φιλάφλους. Είναι αδύνατο να συγκρατήσει η αστυνομική δύναμη τους φιλάφλους που πανηγυρίζουν, που πανηγυρίζουμε όλοι. Όλοι οι Έλληνες φιλάφλοι καμαρώνουμε για τις επιτυχίες του Ολυμπιακού. Καμαρώνουμε για τις επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Καμαρώσαμε χθες για τις ελληνικές επιτυχίες του ΠΑΟΚ, για την επιτυχία του Sporting. Καμαρώνουμε σήμερα για την επιτυχία του Ολυμπιακού, που σκορπάει, που διαλύζει, που σκορπίζει την κυριολεξία, την πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 3-0. Και ο Ολυμπιακός της Ευρώπης φτάνει στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Πρωταθλητριών για να αντιμετωπίσει αύριο την Μεσατζέρο Ραβένα εδώ, στο ίδιο στάδιο. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου δοξάστηκε το μπάσκετ το 1987, δοξάζεται το βόλεϊ τώρα.